Σημαντική πτώση του τζίρου. Για αυτά έχουν αναρτηθεί οι, οι CAD που λέμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, οι κωδικοί λειτουργία μια επιχείρηση. Αν, επειδή έχω πολλά ερωτήματα σε αυτό, αν μια επιχείρηση δεν έχει μόνο ένα CAD, μπορεί να έχει πέντε, μπορεί να έχει δέκα. Ποιο είναι ο κύριο CAD, ο κύριο κωδικό λειτουργία τη επιχείρηση, αυτό μετρά. Εστίαση, α πούμε. Ναι. Λέμε, ή ξενοδοχείο. Εσύ, μπορεί να έχει μια επιχείρηση που να έχει, για παράδειγμα, να πουλά χαρτιά και να έχει ένα δεύτερο κωδικό που να μπορεί να πουλάς αυτοκίνητα, ή να μπορείς να πουλάς οτιδήποτε. αυτοκίνητα ή μπορεί να πουλάει οτιδήποτε. μπορεί και η εταιρεία μπορεί να έχει. Ποια είναι η κύρια δραστηριότητά σου, αυτή αν έχει κλείσει με το όλο δημοσίου, αν έχει πληγεί και έχουν αναρτηθεί, έχει αναρτηθεί αυτή ο σοκάδ, τότε μπορεί να πάρει και τα 800 ευρώ. Η δευτερεύοντα σκάδ είναι κάτι άλλο, πάνε στην άκρη. Όσοι απολύθηκαν ή παρατήθηκαν από 1η 20 Μαρτίου, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασία που είναι σε αναστολή και εργαζόμενοι εκ και μερική απασχόληση. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι μόνο πλήρω απασχόληση για να πάρει τα 800 ευρώ. Μπορεί να είσαι και ε, part-time ή μπορεί να είσαι και ορομίστιο. Ή και με εκπεριτρόπιση εργασία. Και αυτοί δικαιούνται κανονικά τα ποσά. Προστώ. Τώρα τι γίνεται με τι συντάξει. Πολλέ λένε πώ θα δοθούν οι συντάξει. Με τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό. Απόσταση. Απόσταση ασφαλεία. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ένα θέμα. Πολλοί συνταξιούχοι είναι σχεδόν 370.000 που παίρνουν τη σύνταξη από τον ταχυδρόμο. Πηγαίνουν ταχυδρόμου και του δίνουν τη σύνταξη. Εδώ λοιπόν τι θα πρέπει να κάνει. Έχουν δώσει τα ΕΛΤΑ οδηγίε που λένε ότι ο συνταξιούχος που παίρνει από τον ταχυδρόμο τη συνταξή του θα πρέπει να πάει σε ανοιχτό χώρο ή σε δημόσιο χώρο. Δεν θα πάει ο ταχυδρόμο πλέον στο σπίτι του να του δώσει τα, τα λεφτά τη σύνταξη. Θα πρέπει να βγει έξω ο συνταξιούχο και θα πρέπει να έχει ο συνταξιούχο το δικό του στυλό για να υπογράψει. Δεν θα υπογράψει δηλαδή με το στυλό του, του ταχυδρόμου. αλλάζει χέρια. Δεν θα αλλάζει χέρια προφανώ. Άρα κάθε συνταξιούχο πρέπει να έχει το δικό του στυλό να φορά γάντια και μάτια. Είναι απλά μέτρα προφύλαξη αυτά. Και ένα μέτρο από τον ταχυδρόμο. Σωστό. Και θα ειδοποιηθούν φυσικά την περιοχή. Προσοχή εδώ, μην πούμε τώρα σε κάποιο χωριό ε, ελάτε στην πλατεία, όλοι και μαζευτούν 200 άτομα αυτό στην πλατεία. Εδώ, θέλει, εδώ, είμαστε περιορισμένοι του ή άλλω ένα δεκάτομα, αλλά και πάλι δεν μπορεί να βγει έξω. Θέλει, θα ειδοποιηθούν οι συνταξιούχοι για το πώ το κάνουν αυτό από τι τοπικέ αρχέ. Γιατί να θυμίσουμε, παιδιά, η μεγάλη καταστροφή στην Καστοριά ήρθε επειδή πήγαν όλοι μαζί σε ένα μνημόσυνο. Δηλαδή με απλέ καθημερινέ ασχολίε που γίνεται, κόλλησε ένα ολόκληρο χωριό. Θέλει προσοχή. Έτσι ε, δεν είναι. Θέλει ο άλλο σου λέει τώρα στην Καστοριά, σε ένα ορεινό χωριό, σε ένα μνημόσιο. Κι όμω, είδατε τι. Πού χτυπάει ο ιό. Γι' αυτό το λόγο έχουν αλλάξει και τι ημερομηνίε των συντάξεων. Α, για πε το κι αυτό, σωστό. Είναι ένα τρει μέρε. Ώστε να δίνουν μια βάντα στου συνταξιούχου τη κάθε κατηγορία. Να μην μαζεύονται όλοι μαζί. Να μην μαζεύονται όλοι μαζί. Δηλαδή, οι μη μισοτή θα πληρωθούν 24 Μαρτίου. Τρει μέρε μετά, 27 Μαρτίου, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των μισθωτών, τα ταμεία των μισθωτών, θα πληρώσουν συντάξει 30 Μαρτίου. Τρει μέρε διαφορά για να μην συμπέσουν όλοι μαζί. Σωστό είναι αυτό. Και παιδιά, τα χρήματα πρέπει να ξαναπούμε αυτό που είπε ο Υπουργό Οικονομικών και ο Υπουργό Εργασία. Τα χρήματα θα πιστοθούν στου λογαριασμού. Δεν χρειάζεται να πάρει στι τράπεζε. Ούτε να ενημερώσει τα βιβλιάρια. Όχι, δεν χρειάζεται. Και, ε, ε, μόνο με την κάρτα. Και όποιο δεν έχει κάρτα. 24, 27 και 30 Μαρτίου. Όποιο δεν έχει κάρτα μπορεί να πάρει στην τράπεζα, να πάρει τηλέφωνο να πάρει στην τράπεζα και να πάρει την κάρτα του. Εντάξει. Τώρα ας αποφύγει. Που δεν έχουν ακόμα. Αποφύγει. Λοιπόν, Βασίλη, θα μείνει μαζί μα γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ε, θα είναι μαζί μα και.